Γεια χαρά σε όλους, Θοδωρής Ζήρας εδώ, μαθηματικαθάρας.gr και G ερωτήσεις επεισόδιο νούμερο 14. Πάμε λοιπόν απευθείας στις δικές σας ερωτήσεις για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη συμμετοχή. Πολλές ερωτήσεις λοιπόν έχετε στείλει και έχω υλικό για πολλά 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 επεισόδια. Σας ευχαριστώ και πάλι. Πάμε λοιπόν να δούμε τις ερωτήσεις μία-μία. Πιστεύει ότι κάποιο πρέπει να μάθει economy picking για να περάσει στο επόμενο επίπεδο των γρήγορων runs ή προτρέχει να κάνει ε, master στο alternate picking. Ποια τεχνική θεωρεί σημαντικότερη για σόλο. Συγχαρητήρια για τα βίντεο ακόμη μια φορά, μαέστρο. Αυτό το μαέστρο μου θυμίζει ε, νύχτα, να είμαι ειλικρινή. Ε, μια και εκεί χρησιμοποιεί το όρο κατά κόρον. Λοιπόν, πάμε καταρχά να εξηγήσουμε λίγο τι είναι το alternate picking και τι είναι το Economy Picking. Καταρχά και τα δίνουν δύο εργαλεία. Δύο εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε την ίδια δουλειά. Για να παίξουμε. Προσωπικά δεν έχει καμία σημασία τι από τα δύο θα επιλέξει κάποιο. Επέλεξε ό,τι θέλει, φτάνει να σε βολεύει και φτάνει αυτό που παίζει να ακούγεται σωστά. Δηλαδή να είσαι καθαρό και να, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπό σου. Τώρα, αν θα είναι economy, alternate, δεν έχει καμία σημασία. Σα ξαναλέω. Πάμε να εξηγήσουμε λοιπόν. Alternate Picking είναι αυτό που λέει και η λέξη Alternate, εναλλασσόμενο, δηλαδή όταν είπε να πάει μία κάτω, μία πάνω, μία κάτω, μία πάνω. Σας γράφω λοιπόν τώρα και ένα leak, ε, σε ταμπλατούρα αυτή την μπροστά, στην οθόνη, στο οποίο ε, παίζω το λικ αυτό με Alternate Picking. Είναι πάρα πολύ straight, forward η διεκπαιρέωση του, κάνεις κάτω πάνω και τελείωσε. Ποτέ δύο φορέ κάτω, ποτέ δύο φορέ πάνω. Είναι όπω περπατάμε στον δρόμο. Όταν περπατά, όλοι περπατάμε alternate. Δεν πάμε ποτέ με το ίδιο πόδι δύο φορέ. Το εικόνα με την άλλη, τι είναι. Όταν αλλάζω χορδί και κατεβαίνω προ τα κάτω, δηλαδή πάω από τη μη χοντρή στη λά, από τη λά στη ρέ κλπ. Πάντα η πρώτη παινιά μου είναι down. Ανεξάρτητα ποιά, τι ήταν η προηγούμενη. Το ίδιο ισχύει και όταν γυρίζω πίσω. Όταν κάνω δηλαδή descending και πάω από τη μη ψηλή στη σή, τη κλπ. Πάντα η πρώτη πενιά μου είναι προ τα πάνω. Άρα αυτό είναι το economy picking. Και γιατί λέγεται economy ουσιαστικά, γιατί κάνω λιγότερε πενιέ ουσιαστικά. Δηλαδή, δείτε το λίγο αυτό που τώρα που έχει υπάρξει στην οθόνη, θα πατήσω ότι κάνω δύο φορέ down, down ή δύο φορέ up, up, ανάλογα σε ποιο σημείο βρίσκομαι. Και έτσι αυτό σημαίνει ότι κάνω λιγότερε πενιέ, μια και η διπλή down, down ή η διπλή up, up, πιάνεται σαν μια πενιά. Μια και δεν αλλάζω το χέρι. Έτσι κάνω οικονομία, economy picking, οικονομία κινήσεων. Ε, προσωπικά εγώ χρησιμοποιώ κατά 95% alternate, όχι γιατί είναι καλύτερο, γιατί είναι πιο εύκολο, γιατί είναι πιο, γρήγορο, απλά γιατί αυτό διευκολύνει και αυτό κάνει πιο εύκολη τη ζωή μου όσον αφορά το στυλ μουσική που παίζω. Μια και εγώ παίζω αυτά τα linear, τα straight leaks, τα οποία είναι τα κατά το λέω πολύ απλό για να το καταλάβετε το όλοι που πάει πένα κάτω πάνω. Οπότε για να έχω αυτό το συγκεκριμένο ήχο που θέλω και σε μεγάλε ταχύτητε, δηλαδή άνω του 200, 220, 240 δεκατάκτα, τα οποία τα χρησιμοποιώ τακτικά τέτοιε ταχύτητε ή εξάιχα 120, 140, 160 κλπ. Ε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα με τίποτα άλλο εκτό από alternate picking και για να το διεκπαιρεώσω, αλλά και για να κουστίσω που θέλω. Εικόνων picking θα χρησιμοποιήσω όταν θα παίξω κάτι το οποίο δεν είναι θλινό πεστριμ, π.χ. όταν θα έχει δύο-μία ή θα είναι κάποιο αρπέτζιο κλπ. Αλλά σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία από πριν θα τα έχω προβάρει. Ποτέ δεν θα βγω να κάνω economy picking αν δεν έχω τσεκάρει το link αυτό που θα παίξω το συγκεκριμένο από 100 πλευρέ. ώστε να είμαι σίγουρο τι κάνω και πώ το κάνω. Δεν έχω τέτοια άνεση να βγαίνω να παίζω economy στον κόσμο μπροστά ή να κάνω ένα βίντεο και να παίζω κάτι το οποίο βγήκε εκείνη την ώρα. Ενώ με το alternate το έχω γιατί το κάνω πολλά χρόνια και. Μπορώ να το παίξω σε οποιαδήποτε στιγμή. Οπότε για το δικό μου στυλ είναι αυτό. Το τι θα πλέξετε εσεί δεν έχει καμία σημασία. Επιλέξτε ό,τι σα αρέσει, ό,τι κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Μην έχετε στεγανά και ε, του στυλ. Ε, όχι, είναι καλύτερο να κάνει οικόνομη. Είναι... Δεν έχει καμία σημασία. Αυτά είναι μπουρδέ. Κάντε ό,τι σα εκφράζει, ό,τι σα κάνει να αισθάνεστε καλύτερα στο χέρι σα και ό,τι ακούγεται καθαρά. Γιατί ο σκοπό ποιο είναι να ακούγεται καθαρά. Τι να το κάνω αν κάνει π.χ. οικόνομη και δεν ακούγεται ωραία. Δεν ακούγονται οι νότε όπω πρέπει να ακούγονται. Τα 10 τάκτα να είναι στα 10 τάκτα, τα τρίχα στα τρίχα κλπ. Και θα μου πει κάποιο τι σημασία έχει. Βεβαίω και έχει σημασία. Γιατί από ένα level και πάνω, όταν θες να ακουστεί τέλειο, και οι μικρέ αυτέ λεπτομέρειε έχουν μεγάλη σημασία. Οπότε, αυτό λοιπόν είναι το alternate. Σα το έδειξα. Αυτό είναι το economy. Ποια τεχνική θεωρώ σημαντικότερη. Καμία από τι δύο. Και οι δύο είναι εξίσου σημαντικέ. Εξαρτάται πώ το βλέπει εσύ και πώ τι χρησιμοποιεί. Αυτό έχω να πω. Είτε παίξει αργά είτε παίξει γρήγορα. Διάλεξε αυτό που σου αρέσει και απλά εξασκήσε το και μην, δεν μπορώ να ακούω πράγματα του στυλ ότι λέω ότι δεν χρειάζεται να μελετάτε πίκνι και λοιπά, θα έρθει μόνο του. Το έχω ακούσει και από δασκάλου που έκανα και εγώ μάθημα σε αυτού και το ακούω και από άλλου συναδέλφου ε, και από μαθητέ που μου έρχονται που θα πάνε άλλοι δάσκαλοι κλπ. Εγώ με αυτό διαφωνώ δυστυχώ. Δεν πιστεύω ότι ε, αυτό έρχεται μόνο του. Θέλει πολύ εξάσκηση για να μπορεί να βλέπει έναν παίχτη να παίζει στο 200 π.χ. straight 16 καθαρά δεν γίνεται αυτό με ταλέντο, ούτε με κάποιον που έχει αφήσει στην ταχύτητα. Θέλει σκληρή δουλειά και μόνο σκληρή δουλειά. Δεύτερη ερώτηση. Γεια στο Δωρή. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι λάθο να ξοδεύω τον περισσότερο χρόνο που έχω για να παίζω κιθάρα γράφοντα δική μου μουσική και κάνοντα εξάσκηση δικά μου τραγούδια. Είμαι κοντά στα 40 και άρχισα να παίζω κιθάρα πριν 4 χρόνια. Άρα ο ελεύθερο χρόνο μου είναι πραγματικά ελάχιστο και έτσι αναγκαστικά κάνω επιλογέ στο τι θα κάνω εξάσκηση. Καταρχά, συγχαρητήρια που ξεκίνησε να παίζει αφού σου είσαι σε 40 και ξεκίνησε να παίζει. Ε, παίζεις 4 χρόνια, αλλά ξεκίνησε να παίζει από τα 36. Και συγχαρητήρια, είναι το ωραιότερο χόμπι ή η ωραιότερη ασχολία που μπορεί να έχει. Για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί δουλεύει στο μυαλό σου, να ξέρω ότι ένα που παίζει κιθάρα, αναγκαστικά γίνεται multitasking. Που σημαίνει ότι δουλεύει το μυαλό του σε πολύ περισσότερε στροφέ από έναν normal άνθρωπο που δεν έχει παίξει ποτέ του κιθάρα ή κάποιο άλλο όργανο. Γιατί η κιθάρα είναι πολύπλοκο όργανο. Έχει δεξί χέρι, να πιάσει. Έχει αριστερό χέρι να πιάσει την πένα. Πρέπει να βλέπει μια παρτιτούρα την οποία που διαβάζει μια ταμπλατούρα. Πρέπει να εξασκεί τη μνήμη σου για να θυμάσαι τα parts. Πρέπει να μαθαίνει κλίμακε. Πρέπει να ακούσει το μετρονόμο. Ένα σωρό άλλα πράγματα. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι ένα μεγάλο bonus μπόνου στο να παίζει κάποιο κιθάρα. Και αφενό, αφενό είναι αυτό και αφετέρου είναι μια πολύ ωραία υγιή και να ένα υγιέ χόμπι, μια υγιή δημιουργική ε, ενασχόληση, μια και κάνει κάτι ωραίο, δημιουργεί τέχνη, παίζει μουσική. Από το να παίζει δύο ακορντάκια και να γουστάρει όλη στο σπίτι ή οι φίλοι σου, μέχρι να παίξει το πιο πολύπλοκο σόλο. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι όλα εξίσου σημαντικά και σπουδαία. Και μπράβο σου που επέλεξε να ασχοληθεί με τη μουσική και πόσο μάλλον ακόμα μεγαλύτερο, που σημαίνει ότι το κάνει και μεγαλύτερη συνείδηση. Ε, λοιπόν τώρα, ω αυτό που λε τώρα, αν είναι λάθο να ξοδεύει τον περισσότερο χρόνο που έχει για να παίζει κιθάρα. Βεβαίω και δεν είναι. Και να σου πω και κάτι. Και εγώ το ίδιο κάνω. Εγώ προσωπικά πολύ σπάνια κάνω covers, ποτέ δηλαδή, και πολύ σπάνια κάθομαι και βάζω ολόκληρα τραγούδια. Ποτέ δηλαδή. Αν κάτσω να το κάνω, θα το κάνω μόνο για εκπαιδευτικού λόγου, για να ξέρω ένα κομμάτι που θα δείξω σε κάποιου μαθητέ, για ένα κομμάτι που διδάσκω. Ε, αυτά που έχω στην ύλη μου, που είναι πολλά, είναι καμιά 200-3 κομμάτια που έχω στην ύλη μου, ώστε να δείχνω ανάλογα το επίπεδο και ανάλογα το στυλ κλπ. Οπότε αυτά τα έχω μάθει, αυτά όμω για επαγγελματικού λόγου και από εκεί και πέρα τώρα τι κάνω εγώ προσωπικά, πώ μελετάω. Πάντα γράφω τα δικά μου κομμάτια. Και γράφοντά τα στην πορεία, ε, εξασκούμε μέσα από αυτά. Μια και έτσι κι αλλιώ η μουσική που γράφω είναι αυτό το λεγόμενο shred steel, γι' αυτό μου αρέσει να παίζω. Έτσι. Οπότε ε, αναγκαστικά θα πρέπει να έχει μέσα κάτι το οποίο να είναι απαιτητικό τεχνικά, να έχει μέσα ωραία μετρήματα, ωραία ρυθμικά, να έχει καλό, καλή πένα, καλά, κα, καλή τεχνική, να έχει με ωραίες μελωδίε. Οπότε αυτό από μόνο του με κάνει να εξασκούμε. Και θα πω και ένα μυστικό που κάνω και το κάνω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να ανάβω τη δικιά μου μουσική. Θα σου πω το πρώτο πρώτο που γράψα στη ζωή μου. The first attempt, το λέει και το όνομα. Η πρώτη απόπειρα. Είναι το πρώτο κομμάτι που έγραψα στη ζωή μου όταν άρχισα να, ασχοληθώ με τα instrumental και θα κάνω το πρώτο μου album. Το 2000 ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, τι έκανα λοιπόν. Ε, για να καταλάβει τη διαδικασία και μπορεί να κάνει και το ίδιο. Και εσεί που το βλέπετε. Έκανα και γράψα το κομμάτι, το οποίο ήταν ήδη απαιτητικό ακόμα και το θέμα του ήταν απαιτητικό. Θέλει τεχνική κατάρτιση και καλή ταχύτητα και καλή πένα. Το σόλ λοιπόν που γράψα ήταν γραμμένο νότα νότα εννοείται. Δεν θα κάτσω ποτέ να σου σχεδιάσω όταν φτιάχνω κάτι το οποίο θα είναι επίσημο και θα το κυκλοφορήσω. Και πρόσεχε να δει το τι έκανα λοιπόν. Τώρα έγραψα νότα νότα στο. τότε δεν υπήρχε Guitar Pro το 2000, το Power Tab. Τώρα έγραψα νότα νότα. Ήταν 120 το τέμπο και είχε μέσα 10 τέκτα, 10 έκτα, 10 16 6 είχα, 6 είχα, 6 είχε και 30 δεύτερα. Που σημαίνει. 120 δεύτερο, 240 αρτήσικο 16 Μιλάμε για πολύ γρήγορη ταχύτητα. Μιλάμε για περίπου 16 μήνες το δευτερόλεπτο. ταχύτητα. Το έγραψα λοιπόν. Είναι ότι δεν μπορούσα να το παίξω. <coughs> Κανονικά real time. Οπότε τι έκανα. Έβαζα το στο, στο power tab. Πατά πάνω σε play σε μια πιο αρκετή ταχύτητα και ξεκίνησα και το μελετούσα. Οπότε χρησιμοποιούσα σαν όχημα, σαν έναυσμα τη δική μου μουσική που έγραφα για να βελτιώσω το παίξιμό μου, να δημιουργήσω το στυλ μου κλπ. Οπότε αυτό το κάνω, κάνω και τώρα, 21 χρόνια μετά. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτό είναι λάθο. Είναι πολύ ωραίο να το κάνει. Είτε γράφει πάλι απλά τα κορδάκια. Δεν έχει καμία σημασία το στυλ ή θα είναι το πιο απαιτητικό κομμάτι του κόσμου για σένα. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Άμα από εκεί πέρα θε να βγάλει και ένα cover ή κάτι άκουσε και σου προκαλεί το ενδιαφέρον για να ασχοληθεί, κάντο. Από μόνο σε το, κατέβασε το κοιτάρ προαρχείο ή οτιδήποτε σε αρέσει να κάνει. Κατέβασε ε, από μόνο σε το και βγάλει το. Αν σε αρέσει να βγάλει ολόκληρο το κομμάτι, κάντο. Πάλι πολύ καλό θα είναι για σένα. Γιατί θα μάθει πράγματα. Το να κάνουμε transcribe είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε με τα είτε το παίρνουμε, το κατεβάζουμε έτοιμο, δεν έχει καμία σημασία. Οπότε αυτό που λε, εγώ το κάνω από την πρώτη μέρα που ασχολούμαι σοβαρά γράφοντα τη δικιά μου μουσική. Χρησιμοποιώ τα κομμάτια μου για να βελτιώνομαι. Και, κιόλας, και, 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 και σαν ένα ορόσημο. Δηλαδή λέω ότι έτσι έπαιζα το 2000, έτσι έπαιζα το 2005, έτσι έπαιζα το 2010, έτσι έπαιζα πέρσι, έτσι έπαιζα φέτο και έτσι το όλα του χρόνου. Και το βλέπω αυτό μέσα από τα κομμάτια μου. Βλέπω την πρόοδο μου μέσα από τη δική μουσική σα ξαναλέω, δεν έχει σημασία τι μου παίζει, αν είναι κάτι πολύ γρήγορο ή αργό ή επιτητικό. Δεν έχει καμία σημασία. Ό,τι και να πα και, και είναι να, να παίζει και μπόμπι είναι να παίζει, έχει μεγάλη αξία και μπορεί να είναι αυτό που σου αρέσει και αυτό που σε φτάνει στα ωριά σου. Οπότε, κάτω. Δεν σπαταλά καθόλου τσάμπα το χρόνο σου έτσι. Είναι πάρα πολύ δημιουργικό, πολύ ωραίο και στο τέλο θα μείνει και κάτι. Από το να κάψει να παίζει ασκήσει, να τζαμάρει, πάνω από bucket tracks που κάνουν οι περισσότεροι. Το οποίο δεν είναι κακό, απλά νομίζω ότι στο τέλο δεν μείνει τίποτα. Ενώ αυτό που κάνει εσύ θα μείνει μουσική και θα έχει κάτι να δείξει. Οπότε, μπράβο σου. Τρίτη ερώτηση. Αυτή η σειρά των βίντεο είναι ιδιαίτερω διασκεδαστική και ενημερωτική. Προσωπικά μου αρέσει η προσέγγιση των απαντήσεων που δίνετε. Επίση, στο συγκεκριμένο βίντεο απόλαυσα και τι ιστορίε του με τον Μάλφτιν. Μιλάω το προηγούμενο βίντεο στο παρελθόν για τον Μάλφτιν. Και θα μου άρεσε αν μπορείτε να αναφέρετε και άλλε παρόμοιε σε επόμενα βίντεο. Εννοείται το κάνω εφόσον υπάρχει ανάλογη ερώτηση. Η ερώτηση μου είναι εξή. Ακούσατε τον καινούργιο δίσκο του Νέα Maiden και αν ναι, η γνώμη σου. Το έχω ακούσει όχι όλο, έτσι. Ε, Αποσπασματικά. άκουσα το πρώτο το κομμάτι που βγήκε. Αυτό το Riding on the Wall που ήταν και ωραίο το βίντεο. Το κομμάτι εμένα με εξέπληξε. Θετικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το άκουσα μια φορά. Να μην ήμουν. Αε, αε, αρνητικά προηγουμένω ότι δεν θα μ' αρέσει. Όπω δεν μ' άρεσαν και τα τελευταία του Ναρομέντεν. Δεν είναι ότι δεν είναι καλά, απλά δεν είναι κανένα ενδιαφέρον. Δεν είχαν πάθο, δεν είχαν, δεν ήταν αυτό που. Εγώ ακούω μεν από τα 12, από το 87. Ακούω. Από, το, από την πρώτη κοινότητα Και μιλάμε εποχέ τώρα 7th sun of the 7th sun. Από τότε τα ξανακούω. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί έπει μιλάμε. Γιατί για κομμάτια όχι δεν ξαναγράφονται. Μπορεί και να ξαναγράφονται. Απλά δεν είμαι εγώ στην ίδια ηλικία και να έχω την ίδια διάθεση και τα ίδια μυαλά για να δεχτώ αυτή τη μουσική. Και να ξέρετε ότι αυτό που λένε ότι παλιά γράφω ήταν καλύτερη μουσική. Δεν ισχύει για μένα. Απλά το ότι ήμασταν νεότεροι και είχαμε άλλο, άλλα αυτιά, άλλα μάτια και άλλα μυαλά. Τώρα είμαστε, πιο... είμαστε μεγαλύτεροι, είμαστε πιο έμπειροι, ψαρώνουμε πιο δύσκολα. Μα κάνει κορόιδων πιο δύσκολα, έτσι. Δηλαδή μπορεί κάτι που άκουγε τότε και σε εντυπωσιάζει τώρα να τα ακούσει και να μην σου κάνει καμία αίσθηση. Οπότε αυτό να το έχετε υπόψη σα και σκεφτείτε το, έτσι. Και πάντα έχουμε μια τάση εμεί οι άνθρωποι να αιωλοποιούμε το παρελθόν. Γιατί ήμασταν νεότεροι, όχι ήταν καλύτερα, έτσι. Από εκεί πέρα το, το, το άλλο που είναι ωραίο, είναι αξιοπρεπέ, είναι Iron Maiden. Ε, έχει καλή παραγωγή για Iron Maiden, γιατί οι Iron Maiden έχουν ένα κακό για μένα. Ε, έχουν πολύ χαμηλά τι κιθάρες και έχουν πολύ ψηλά τον πάσο. Προφανώ λόγω τη Και λίγο ακούγεται η παραγωγή κάπω. Δεν ξέρω, δεν έχει όγκο, δεν έχει. Αλλά αυτή είναι η Iron Maiden. Σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει να τα ακούσει κάτι άλλο. Έτσι. Οπότε το άλλο είναι ωραίο, είναι αξιορρυπέ για Iron Maiden. Είναι αντάξιο το όνοματό του και δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι ωραίο. Είναι Iron Maiden. Δεν περιμένει να ακούσει κάτι άλλο. Δεν περιμένει να ακούσει 15-16 τα μέσα να έχει. Ούτε να παίζει Lydian έχει αυτά που έχει, τα Aeolian, τα κλασικά, τα επικά. Αυτό είναι ένα κλασικό Iron Maiden album. Και χαίρομαι πολύ που υπάρχουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι και παίζουν και δίνουν έμπνευση στου νεότερου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να λάβει ανθρώπου τώρα που είναι 60 και 65 να είναι πάνω σκηνή και να βαράνε. Και να βαράνε πραγματικά. Του έχω δει πολλέ φορέ live του Iron Maiden. Από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από το 90, φεύγα μέχρι και πρόσφατα, φύγαμε τα τελευταία φορά, τα λίγα χρόνια. Και είναι το, το ίδιο καλή στα live. Είτε παίζουν τα παλιά κομμάτια, είτε τα πιο καινούργια. Είναι σπουδαία πάντα. Και νομίζω metal σημαίνει Iron Maiden. Τελευταία ερώτηση, τέταρτη. Ευχαριστούμε για ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο. Ερώτηση: Ποιε είναι οι πιο ακραίε metal μπάντε που σε επηρέασαν και τι στοιχεία παίρνει από την ακραία metal μουσική. Καταπληκτική ερώτηση. Καταρχά, ε, δεν είναι το στήλ μου να ακούω. Ακραίο metal. Ποτέ δεν μου άρεσε. Δηλαδή, όταν ήμουν 15 χρόνια δεν μου άρεσε. Ε, που ήταν πιο μικρό και όταν είσαι μικρότερο, έχει τα αυτιά σου πιο ανοιχτά, τα μυαλά σου πιο ανοιχτά. Ε, μεγαλώνοντα γίνει και πιο συγκεκριμένο και πιο, πιο, πιο δύστροφο. Πιο... Λοιπόν, οπότε δεν ήταν πάντα το στυλ με αυτό. Όταν τότε ήταν. Δηλαδή τα 90 ήταν επιχείρηση Ondomic Creator, το ακραίο metal. Και τα πρώτα black που βγαίνανε. Δεν μου πολύ άρεσαν. Από εκεί πέρα, ε, περνώντα τα χρόνια. Ε, έχουν βγει πάντε οι οποίοι παίζουν αυτό το όλο, με ακραίο ήχο, πλάστον για τα δικά μου στάνταρτ. Είναι ακραίο. Δηλαδή, ε, ακραίο ρόλο στον ήχο, ενώ στα φωνητικά να είναι πιο brutal κλπ. Υπάρχουν πάντε, αλλά αυτό που για μένα ε, θα μου κρατήσει το ενδιαφέρον είναι το ρυθμικό. Δηλαδή, να έχει ενδιαφέροντα ρυθμικά και όχι να είναι αυτό το τούπα 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 και να παίζει και να ξύνει στην πένα. Αλλιώ δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, δεν, δεν μπορώ να πω αυτό το πράγμα. Και ναι, να σου δημιουργεί μια ατμόσφαιρα και να έχει και τεχνική καλλιτεχνική. Οπότε λοιπόν θα σα αναφέρω τι εξή μπάντε, θα σα αναφέρω μάλλον τι οι οποίε δεν σημαίνουν ότι είναι καλύτερε, απλά εμένα μου προκάλεσαν ενδιαφέρον και με έχουν πειράσει. Δηλαδή έχω κλέψει στεγνά σημεία από το κομμάτι του και τα το έχω βάλει στη δικιά μου μουσική. Και μέσα αυτό το κάνω αυτό, το κάνω και τίμια, δηλαδή πάντα το κομμάτι που, από την μπάντα που έχω κλέψει θα έχει μέσα στον τίτλο ένα μέρο από τη λέξη του κομματιού ή ένα μέρο από τη λέξη τη μπάντα κλπ. έχω κλέψει ένα κομμάτι από μεσούγκα. Είναι στυλ μεσούγκα στο τελευταίο μου δίσκο. Το κομμάτι λέγεται MES με Μεσ. με. Τόσο απλό. Έτσι. Και δεν δυσκολεύει πολύ να βρίσκω και ονόματα. Λοιπόν, οι μπάντε είναι εξή. Πρώτη είναι η Γκοχίρα, η Γκοτζίρα. Ποτέ δεν κατάλαβα πώς σου λέει πραγματικά. Είναι μεγάλη μπάντα για μένα. Και είναι ωραία γιατί έχουν ένα ακραίο ήχο. Έχουν τα φωνητικά που έχουν, αλλά έχουν ρυθμικό ενδιαφέρον. Έχουν εκπληκτικέ παραγωγέ. Ειδικά όταν βγήκαν τα πρώτα πρώτα άλμπουμ του, είχαν ασύλληπτο ήχο. Και το λέω αυτό γιατί και τώρα έχουν ασύλληπτο ήχο. Απλά τώρα είναι πιο εύκολο γιατί έχει προχωρήσει η τεχνολογία και έχουν και άλλε μπάντε τόσο καλέ. Αλλά όταν είχαν τα πρώτα, η κοχύρα πριν από αρκετά χρόνια, ήταν διαστημικό ήχο. Δηλαδή, γρωθιά στο μάχη. Ωραία κομμάτια, ωραία ρεφρέν, ωραία βίντεο κλειπ. Σπουδαία μπάντα. Παίζει χρήμα εννοείται. Υπάρχει budget και πολύ σπουδαίοι Άλλοι μετά είναι, όπω ανέφερα, η μεσούγκα. Οι οποίοι βέβαια μου αρέσουν, απλά δεν, δεν, δεν του έχω για πολύ. Δηλαδή δεν θα κάνω να ακούσω μισή ώρα με σούγκα, με κουράζουν. Αλλά έχουν ωραία πράγματα. Μπορεί να, να κλέψει ωραία πραγματάκια, ωραία αριθμικά, ωραία ρίφ, ωραίε ιδέε, ωραίο στήσιμο κομματιών. Και είναι, είναι, καλή, είναι πολύ καλή. Μετά είναι, είναι οι νεκροφάγκιστ, που για μένα είναι τεράστιοι και κρίμα που. Δεν είναι τόσο τακτική στο να βγάζουν τακτικά άλλου κλπ. Θυμάμαι αυτό το πρώτο που είχε βγάλει το 2005 όταν τα άκουσα ήταν ε, όλα τα που σα είναι ότι βλέπετε και τα φωτογραφίε με τι μπάντε και τα άλμπουμ. Ειδικά λοιπόν, το πρώτο άλμπουμ που είχαν βγάλει ήταν ασύλλητο Κανένα δεν έπαιζε έτσι. Τόσο τεχνικά, τόσο. Α είναι τα φωνικά χάλια. Δεν ακούγεται αυτό το πράγμα. Είναι ένα μούγκρι με όλη την ώρα. Αλλά είχε μέσα τρομακτικό ενδιαφέρον. Μια μέρα για 2005 κανένα δεν μπορούσε να παίξει έτσι. έτσι. Πληκτικοί, νεκροφάγκες, τσακάρα τέτου. Πραγματικά αξίζουν. Ακόμα και α μην σας αρέσει η, η μελλοντία στα φωνικά. Τα... Αλλά όλα το άψογο. Τρομακτικά μετρήματα. Κάθε μέτρο αλλάζει. Ε, πίσω γίνονται χαμό τα ρυθμικά. Τάπινγκ, sweep, αυτά τέλει. είναι τέλειοι. Είναι καταπληκτική. Μετά η επόμενη είναι πιο κλασική. Death. Μεγάλο ο τσακ. Μεγάλη μορφή στο metal. Και πριν από ό,τι φύγει τόσο νωρί. Ε, και μάλιστα που είχε τα τελευταία το Sound of preservance. Αυτό το αγαπημένο μου. Όταν είχε βγει το άγουα φανατικά. Και από εκεί μου άρεσε ο τύπο που είναι τα ρυφ. Ο, ο τρόπο που τα ντράψαν ένα φοβερό ντράμερ τότε. Μου διαφεύγει το αττώμα του. Τζον Κρίστη, το θυμηθηκα. Ε, μεγάλο ντράμερ αυτό. Φοβερή δίκαση δηλαδή έχω κλέψει πολλά σημεία στη μουσική μου από γυρίσματα σε δράμους κλπ. Επίσης, Πολωνή, decapitated, σε κάνα καταπληκτική. Τους ακούς και είναι γροθιά σου στο μάχη, τρελό χέρι στην πένα, τρελό χέρι στα αριθμικά, ε, φοβερή παραγωγή, φοβερά drums, είναι καταπληκτική. Γρήγορη, δε, αυτό δεν, πάνε, δεν γίνεται να παίξει τη live, και όπως παίζετε. Και επίσης τελευταία, Dimmu Burger. Dimmu Burger, μου αρέσουν γιατί έχουν αυτό το, το επικό το πομπόδες, αν ακούσετε, ε, δεν παίζουν τόσο τεχνικά, δεν έχουν τέτοια θέματα, αλλά βλέπει κάτι είναι οξοστροί, πίσω καταπληκτικέ με αληθινέ ορχιστρέ και εκεί πέφτει πολύ χρήμα. Μιλάμε, έχω, έχω ακούσει για Dimmu Borg και λέει άνω των 100.000 ευρώ, τουλάχιστον παλιότερα, τα το οποία αυτά είναι και δύσκολο να αποδοθούν live, γιατί έχουν πίσω χοροδιακά, ε, ολόκληρε συμφωνικέ ορχήστρε και αυτά με αληθινά όργανα καταλάβετε κοστίζουν. άλλο να το κάνει με ένα plugin που μπορεί να βγει τέλειο, άμα έχει κάποιο που τα ξέρει να το κάνει, μπορεί να βγει πολύ καλό, αλλά άλλο να το κάνει αληθινό. Αυτό, αυτό το, το, το πάθος, αυτό ε, το, το, μεγαλείο δεν είναι εύκολο να αποδοθεί live. Ειδικά όταν μιλάμε για συμφωνική μουσική. Οπότε αυτές τις μπάντες, Κοχύρα, Μεσούγκα, Νεκροφάγκης, Death, Decapitated και Dimmu Borgir. Υπάρχουν και άλλες, αλλά σου είπα τις βασικές. Τσεκάρετε πραγματικά αξίζουν, εφόσον είσαι μουσικός και ακούς μουσική πέρα από το... Γιατί εμείς μουσική, όταν ακούμε μουσική δεν ακούμε μουσική. Εγώ ακούω ένα σωρό άλλα πράγματα. Ακούω πώς είναι το κομμάτι, πώς έχει μηξανιστεί, ε, πώ είναι το ταμπούρο, όλα αυτά τα προσέχουμε. Έτσι, όπω τα προσέχουν όλοι που ξέρουν που είναι μουσική και καταλαβαίνουν τι γίνεται και θέλουν να, να ακούνε μουσική για να κλέβουνε. Εγώ ακούω δηλαδή μουσική καθαρά επαγγελματικά. Ακούω μουσική για να παίρνω ωραία, αλλά κυρίω για να παίρνω ιδέε. Για να μπορώ κι εγώ να τα διοικητεύω στο παίξιμά μου και να εξελίσω το στυλ μου στο, ε, πέρα στον χρόνο. Αυτά λοιπόν, αυτές, λοιπόν είναι οι πάντε και αυτά είναι και η τελευταία ερώτηση για σήμερα. Πολύ ωραίε οι ερωτήσει σα, πάντα είναι ωραίε βασικά, αλλά σήμερα θα πάλι πολύ ωραίε πάντα προσπαθώ να απαντάω ε, με τρόπο που να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ώστε πέρα από το να απαντώ σε αυτό που ρωτάτε, να έχει και κάτι να μάθετε από αυτό θα πω και να σα κάνει το μυαλό λίγο να, να σκεφτείτε. Αυτό ο σκοπό για αυτά τα βίντεο και τίποτα άλλο. Αν σα άρεσε, πάνω κάτω like, ό,τι θέλετε. <laughs> κάντε σε το βίντεο στους φίλους σα και κάντε subscribe στο κανάλι και τσεκάρετε και την Patreon σελίδα μου στην οποία ανεβάζω τακτικά και θαριστικά πράγματα για εσά. Θοδωρή Ζήρα, μαθήματακιθαράζ.gr. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Γινόμαστε όλο και περισσότεροι στο κανάλι, όλο και περισσότερο κόσμο βλέπει αυτά τα βίντεο. Που, άρα προφανώ σα αρέσουν. Και θα συνεχίσω να τα ανεβάζω αφού εσεί συμμετέχετε και ε, γράφετε τι ερωτήσει σα από κάτω. Σα περιμένω στο επόμενο βίντεο. Να περνάτε καλά. Σα ευχαριστώ.